Υπάρχει, έχω και εγώ ένα μπέλιτα. Τι σε βοηθήσει. Τι βλέπω, το έχει πάρει το. Το είναι πολύ καλό. Έχει ναι, κάνει εδώ πέρα. Τέλει, εγώ είμαι εντάξει. Παιδιά, αν είστε καλυμμένοι. Ναι, ναι. Καταρχάς δεν λέγονται μαύρα, λέγονται κόκκινα. Δεν υπάρχει μαύρο στα φύλλα, να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, ήρθε εποχή για τρίγου των ερυθρών ποικιλιών. Έχουμε εδώ δύο ποικιλίες, το ξινόμαυρο, και που είναι χαρακτηριστικό της Βορείου Ελλάδος και ειδικά της Νάσου και του Μητέου. Και πήγε πάρα πολύ καλά, η παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή. Και πιστεύω να βγάλουμε όπως και πέρυσι ένα εξαιρετικό κόκκινο κρασί, γιατί και πέρυσι βγάλαμε εξαιρετικά κόκκινα κρασιά. Τα λευκά έχουν ζυμωθεί εδώ και αρκετές μέρες. Η ρομπόλα μας πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Θα είναι ίσως δεύτερη φορά που βγάλουμε ρομπόλα, και η μαλαγουδιά μας, η κλασική, που βγαίνει τόσα χρόνια και πάει πάρα πολύ καλά. Ο αμπελώνας εδώ είναι ένα πνεύμονας οξυγόνο μέσα στην πόλη. Αγκαλιάστηκε από τους γύρω κατοίκους, το προσέχουν. Και για μας ήταν μια ικανοποίηση, γιατί χρόνια που προσπαθήσαμε να το κάνουμε, ήταν μια διάχυτη αμφιβολία αν θα επιβιώσει ή όχι. Είδαμε ότι οτιδήποτε όμορφο, ο κόσμος τα αγκαλιάζει και το προσέχει. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φέτος είναι ο 7ος τρίγος. Να θυμίσω ότι τα αμπέλια αυτά φυτεύτηκαν το 2013, ήταν Φεβρουάριο 2013, όταν ξεκινήσαμε το Βαγγέλη του Γεροβασιλείου, το Στέφανο του Κουντουρά και τους ανθρώπους από το Δήμο Θεσσαλονίκη, από τη Διεύθυνση Δρασίνου και Περιβάλλοντος, αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία έδωσε αυτό το αποτέλεσμα, ένα υπέροχο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, ανταποκρίθηκε και παράγει καταπληκτικό κρασί. Αυτό δείχνει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες και πιάνουν τόπο και αποδίδουν καρπούς. Να συγχαρώ όλους αυτούς που τόσα χρόνια περιποιούνται, αγαπούν τον Αμπελώνα και κυρίως τους ανθρώπους της γειτονιάς που θεωρούν ότι είναι κάτι δικό τους, που θεωρούν ότι είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τη γειτονιά, για την πόλη, να έχουμε ένα πνεύμονα πρασίνου, να έχουμε ένα προϊόν το οποίο από ό,τι φαίνεται η μακεδονική γη, η ελληνική γη το παρήγαγε για πολλούς αιώνες και το ξαναβρήκε πίσω, το φιλοξένησε και απέδωσε αυτό το υπέροχο κρασί που απολαμβάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος, όντας αντιδήμαρχος τότε, είχε ένα όραμα. Αυτό το όραμα ουσιαστικά είδαμε ότι το αγκάλιασε όλη η Θεσσαλονίκη και το αντίστοιχο όραμα έχει και για την πόλη γενικότερα της Θεσσαλονίκης τώρα. Πιστεύω ότι και αυτό το εγχείρημα, όπως αυτό το μικρότερο σε κλίμακα εγχείρημα, θα πετύχει και θα είμαστε εδώ πέρα για πολλά χρόνια ακόμα να τριγάμε και να κάνουμε το εξαιρετικό κρασί το οποίο βγάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.